Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κακία, που είσαι μαζί μας σήμερα. Αν μπορείς να μας συστηθείς, να πεις λίγα λόγια έτσι για τον εαυτό σου και τον background σου, με τι ασχολείσαι εδώ στο ΤΕΠΑΚ. Ονομάζομαι Κακία Πετινού, είμαι στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, είμαι καθηγήτρια και πρόεδρος του τμήματος μου. Έχω πρώτον και δεύτερο πτυχίο στις επιστήμες αγωγής εκπαίδευσης με ειδικότητα στη λογοθεραπεία, λογοπαθολογία. Σπούδασα στην Αμερική και επέστρεψα στην μετά το μάστερ μου. Δούλεψα στο ειδικό σχολείο Λευκοσίας και μετά είχα πάρει υποτροφία να πάω για διδακτορικές σπουδές. Πήγα πίσω στην Αμερική, στο City University στην Νέα Υόρκη, στο Graduate Center. Και τελειώσα το διδακτορικό μου στις επιστήμες λόγου και ακοής, που συνδέεται άμεσα με τη λογοθεραπεία. Ενώ ένα τμήμα εδώ σχεδόν 10 χρόνια, δούλεψα στην Κύπρο ακόμη και άλλα χρόνια, δούλεψα σε άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σε διάφορα κέντρα ερευνητικά. Έχω ασχοληθεί εκτενώς με θέματα που αφορούν την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών στην Κύπρο, αλλά ακόμη και τις γλωσσικές διαταραχές. Ασχολούμαι πολύ και με ενδιαφέρει το θέμα των παιδιών που αργούν να μιλήσουν. Τα παιδιά που είναι late talkers, δηλαδή που αργούν να μιλήσουν, αποτελούν το 20% του παιδιατρικού πληθυσμού. Ακολουθώντας την πορεία τη γλωσσική τους και επεξεργαζόμενοι το profiling που ακολούθουν, να δούμε κατά πόσον ένα παιδί στα 2-2,5 του με βάση το γλωσσικό του προφίλ μπορούμε να προβλέψουμε την πορεία που να ακολουθήσει. Τη γλωσσική, να θα ξεπεράσει το αυτό το θέμα ή αν θα συνεχίσει να έχει προβλήματα. Και μετά αυτό με όθησε να δουλέψω πάρα πολύ στις φωνολογικές διαταραχές. Είναι οι διαταραχές που χαρακτηρίζουν τα παιδιά που δεν μιλούν καθαρά. Και έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριο μας και στην ομάδα μου θεραπευτικούς τρόπους αποκατάστασης γρήγορης και πολύ στοχευμένης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιογραφικό σου. Ήθελα να σε ρωτήσω, μια σου η μέρα σημερινή γιορτάζει τις γυναίκες και τα κορίτσια στις επιστήμες. Τι θεωρείς ήταν το κίνητρο σου όλα αυτά τα χρόνια για να κάνεις όλες αυτές τις δράσεις, να δοκιμαστείς, να βγεις στο εξωτερικό. Τι σε όθησε, νομίζεις, εσωτερικά? Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι όταν είχα αποφοιτήσει από το Harvard της Κύπρου, που ήταν το γυμνάσιο του Κυκού, δεν είχαμε πανεπιστήμια στην Κύπρο. Εντάξει. Και μεγαλώσα σε ένα περιβάλλον με τους γονείς μου πάντα να θέλουν να μας προωθούν να σπουδάσουμε. Ήταν το κίνητρο και είχαν το πάρα πολλοί γονείς στην Κύπρο αυτό στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν είχαμε εμείς φοιτήσει από το γυμνάσιο. Έτσι, εγώ και η αδερφή μου, ξεκίνησε η αδερφή μου, πήγαινε Αμερική, μετά πήγα και εγώ. Και είχα πάντα το πρώτο πρόξιμο μου, το έδωσαν οι γονείς μου. Αργότερα μου άρεσε πάρα πολύ ο κλάδος αυτός. Ήθελα πάντα να κάνω κάτι διαφορετικό, να είμαι πάντα 10 βήματα μπροστά στο τι συμβαίνει. Και έτσι, νομίζω και με καλή τύχη και με πολλή οργάνωση και με πολλή προνόησα πάρα πολύ, ήμουν έτσι proactive που λέμε. Νομίζω είτε μες στη φύση μου, είτε όπως μεγάλωσα, είτε και έβλεπα και τη μεγάλη μου αδερφή που έκανε ένα MBA και έχει έτσι όλες αυτές τα aspirations στη ζωή της. Είχα πάρα πολύ καλά μοντέλα. Είχα πολύ στρίξη μου την οικογένεια μου, αλλά το εγώ ήδη από μέσα μου είχα το τσαγανό να συνεχίσω. Είναι πολύ σημαντικό και η υποστήριξη από την οικογένεια και το να έχεις κάποιον πρότυπο. Εσύ από την εμπειρία σου ποιο μήνυμα θα μοιράζουσουν έτσι με νέα άτομα ή και συγκεκριμένα νέα κορίτσια που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τις επιστήμες αλλά ίσως διστάζουν, γιατί κατά ψέματα κάποιες επιστήμες, κάποια συγκεκριμένα fields είναι ανδροκρατούμενα, ίσως αντιμετωπίζουν και κάποια αντίσταση ίσως από την οικογένεια ή γενικότερα. Τουλάχιστον έτσι αποδεικνύει η έρευνα. Τι θα έλεγες εσύ? Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει φραγμός στο αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Φτάνει να έχεις από μέσα σου το όραμα. Λέξει, αυτό το όραμα πρέπει να το ακολουθείς.
όσες και αν είναι οι θυσίες, γιατί δεν μπορείς να αποκτήσεις κάτι χωρίς θυσίες. Δεν μπορείς να έχεις το αυτό που λέμε maximum benefit, minimum effort. Δηλαδή να έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα με προσπάθεια. Αυτό το πράγμα δεν στέκεται, αν θέλεις να πάει κάπου στη ζωή σου. Επίσης, το βόλεμμα. Πολλές φορές εγώ λέω στους φοιτητές μου, είτε άντρες είτε γυναίκες, μην αφήσετε το βόλεμμα να σκοτώσει το όραμα. Υπάρχει πάντα στην κυπριακή κουλτούρα και το λέω χωρίς να ντρέπουμε και χωρίς να έχω να λογοδοτήσω σε οποιοδήποτε. Βρε μάνα μου μια δουλειά, να βολευτείς, να δουλεύεις στο μεσημέρι, να πηγαίνεις σπίτι σου, να έχεις τα μωρά σου, την οικογένεια σου και έτσι μας δημιουργούν αυτή την ιδέα του βολέμματος. Που να σε βοηθήσουν το βόλεμμα να ζεις μια καλή ζωή και να χάσεις το όραμα σου. Μπορείς να έχεις και το όραμα σου, να έχεις και το βόλεμμα σου, αλλά εμπουσένα που εξαρτάται και όχι από το ωράριο που να σου δώσει είτε η τράπεζα, είτε η κυβέρνηση, είτε ο Α, είτε ο Β. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το συγκεκριμένο. Ευχαριστούμε γιατί όντως δείχνει πόσο σημαντικό είναι το η αυτοπεποίθηση που έχουμε να πιστεύουμε στις δικές μας ικανότητες, πόσο σημαντικό είναι και πολλές φορές τα κύματα γύρω μας να τα κλείνουμε. Επιστρέψαμε εδώ.